βαγόνι μια γυναίκα. Προς το παράθυρο γυρνάει. Θάμπω το τζάμι απ' τα χνότα και βιαστικά το καθαρίζει. Καθώς η μηχανή σφυρίζει και χαμηλώνουνε τα φώτα. Και βλέπει μέσα στο σκοτάδι ένα σπιτάκι, ένα σπιτάκι φωτισμένο. Και της μορφής της το μαγνάδι. Το σπίτι τρέχει το τρένο, ή μήπως ή μήπως τρέχει το βράδυ προς το δικό της πεπρωμένο. Πώς λένε στα ρώσικα, είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων. Я самый счастливый человек на свете. Πώς. Я самый счастливый человек на свете. Я самый счастливый человек. Η Τζιά μου λέγει, Φανή, μουρλιά, κάτι νερά, γάργαρα. Καλά τώρα, τι θα σου λέγει, Φανή. Ταξίδι του Μέλιτος πήγε. Τι πήγε? Σιγά μη δεν πήγε να τη βρει ο λεγάμενος. Όχι. Την αραβωνιαστιά μου πόρνη, όχι. Πόρνη εγώ? Εγώ ξενοκοιμάμαι και γυρίζω τα ξημερώματα. Εγώ μπεκρουλιάζω στα μπάρ και σαλιαρίζω με γκόμενες. Για σένα ήρθα. Μου είπε η Μαρία ότι είσαι εκεί και ήρθα. Ντυμένη και βαμμένη σαν καμιά. Ναι, σαν καμιά. Αφού αυτές αρέσουν ξαφνικά, είδα εγώ. Δεν μπορώ. Με την ολικίτσα πού κολλάει το πράγμα? Σε μένα δεν είπαμε. Μήπως δεν λέει σεξουαλικά? Δεν είναι αυτά. Αστεία, άμα η γυναίκα δεν σε κρατάει σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό παράτησε τη μάνα μου. Δεν έλεγε. Και μετά? Θα σε πνίξω για να γλιτώσω. Αποκλείεται να γλιτώσεις. Μαζί μου θα σε πάρω. Να ξαναρθείς
Γαμώ το. Πώς το έχεις μετανιώσει μέσα στο μαύρο του καπνού λίγο πριν γίνει αέρας. Σκόρπισανε τα χρόνια μου στο τέλειωμα της μέρας. Αλλού κοιμάται το κορμί κι αλλού ξυπνάει η ψυχή σου. Αυτό το δρόμο έμαθα να περπατώ μαζί σου. Είχαμε κάνει μια συμφωνία. Είχαμε πει πως θα με πάρεις από εδώ όταν σου το ζητήσω. Ναι. Ναι, λες, αλλά είναι η τρίτη φορά που σου το ζητώ και κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Θες να φύγω μόνη μου? Όχι. Τότε. Δεν πρόκειται να επιβαρύνω κανένα. Το ξέρω. Ο Δημοσθένης. Ο Δημοσθένης θα μείνει εδώ, γιατί προτιμά να μείνει εδώ. Άλλο σε ρώτησα. Τι με ρώτησες? Του έχεις πει ότι θες να φύγεις? Θα του το πω, όταν έρθει η ώρα. Δεν μου τα λες καλά, Τζουλιά. Πολύ καλά σου τα λέω. Ο άμεσα ενδιαφερόμενος θα το μάθει κατόπιν εορτίας. Αυτό είναι δική μου υπόθεση. Να μοιάζουμε. Σύντροφός σου δεν είναι? Σύντροφός μου, όχι σου. Εγώ δεν σου υπέδειξα τον τρόπο που θα φερθείς στη φίλη σου. Λοιπόν. Θέλεις να έρθεις σπίτι? Ναι. Το λες με την καρδιά σου? Φυσικά, με την καρδιά μου το λέω. Και πώς θα επικοινωνείτε? Νοερός. Γιατί δεν σε πιστεύω? Γιατί είσαι άπιστος Θωμάς. Γι' αυτό. Άστα, Βιβί, θα τα ανεβάσω εγώ. Εντάξει. Παίρνω αυτά τα δύο, πάρε εσύ άλλα. Άντε, γρήγορα, ε. Γρήγορα, μην βραχείς, ξανακατεβαίνεις. Στο πόρτο ράφτη θέλω η κουζίνα να είναι διπλάσια από αυτή. Και να έχει ντουλάπια, 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 ντουλάπια μέχρι πάνω. Και να χωράει ένα μεγάλο τραπέζι με 6 καρέκλες. 6? Να μην καθίζει 6 άτομα για φαγητό. Έχει τραπεζάρια. Τραπεζάρια. Εντελώς δε μοντέ. Ποιος τρώει σήμερα σε τραπεζαρία, ειδικά στα εξοχικά? Πού δεις? Σάβα! Σάβα!
Η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου να μην πάθει τίποτα. Ωραία το έκανες. Αν και κακόγουστος, μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πολύ. Μπράβο. Εδώ μένεις πια. Ναι. Σπίτι δεν έχεις. Γιατί αυτό τι είναι. Γονείς εννοώ. Όσο λιγότερο τους βλέπω, τόσο το καλύτερο. Παίζω βγάζεις και ποιον θες χωρίς έλεγχο. Αυτό που το πας. Ο καινούριος θα μιλάει και αγγλικά προφανώς. Αλίμονο. Δεν αντέχω άλλο. Ούτε εγώ. Δεν μ' αγαπάς πια. Αυτό που κάνεις τρεις μήνες τώρα είναι ό,τι χειρότερο. Τι κάνω. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Εξαφανίζεσαι για μέρες και ξαφνικά έρχεσαι και... Κλαίω στην αγκαλιά σου. Δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Να φύγω, να μείνω. Δεν ξέρω. Δεν μ' αγαπάς πια, ε, πες μου. Ναι, ναι. Πολύ. Τότε, γιατί γυρίζεις τα μπάρ κάθε βράδυ. Γιατί δεν βλέπεσαι με το Βαγγέλη. Γιατί Φάνη είναι τόσο ψυχρή μαζί μου, ε. Ποιος θα μου απαντήσει σε όλα αυτά. Εγώ. Γυρίζω στα μπάρ γιατί είμαι δυστυχισμένος. Δεν βλέπαμε με το Βαγγέλη. Γιατί δεν γουστάρω να τον δω και η Φανή σου μιλάει ψυχρά γιατί δεν ξέρει πώς να σου φερθεί. Ευχαριστημένη. Όχι. Τι να κάνω. Ό,τι θες κάνει. Θέλω να είμαστε όπως πριν. Θέλω να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Τέσσερις μήνες έχουμε να κάνουμε έρωτα. Δεν φταίς. Τι να το κάνω που δεν φταίω. Θέλω να σου πω κάτι. Ακούω. Δεν θα θυμώσεις. Γιατί να θυμώσω. Ξέρω εγώ. Ακούω. Όλο αυτόν τον καιρό που κάθομαι εδώ και που προσπαθώ να δώσω μια εξήγηση. Για μένα. Όχι για κανέναν άλλον. Ναι. Περάσαν από το μυαλό μου χιλιάδες σκέψεις. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό σου. Μη θυμώσεις. Όχι, λέμε. Λέω. Είπα μέσα μου. Μπάσκε. Μπάσκε. Αυτός ο... η συμπάθειά μου, ξέρεις, ο Βαγγέλης εννοώ. Τι? Μήπως συνέβη τίποτα χοντρό, ξέρεις. Μήπως με τη Φανή... Τι είπες, ε! Τι είπες, τι είπες, τι είπες! Καλό μου! Καταλαβαίνεις τι, τι είπες! Καταλαβαίνεις τι
τους ευχήθηκες. Συνέχεια αυτό κάνει. Να το χάσω. Άκουσες τι σου είπαν οι γιατροί? Όλα εξαρτώνται από σένα. Ηρέμησε. Πώς να ηρεμήσω? Σάβα. Πού είναι ο Σάββας? Εδώ είμαι, αγάπη μου. Θα σου πω. Με τιμωρεί ο Θεός. Σύχασε, μωρό μου. Μου παίρνει ό,τι θέλησα περισσότερο στη ζωή μου, μου το παίρνει. Σε παρακαλώ. Σάββα, δεν ήμουν εντάξει μαζί σου. Κλείσε τα μάτια σου, ίδια μου. Θέλω να του πω την αλήθεια. Μην μιλάς, γλυκιά μου. Κλείσε τα ματάκια σου. Δεν ήμουν, Σάββα. Ησύχασε. Άσε με να του μιλήσω. Θέλω να του μιλήσω. Ξέρω, ίδια μου. Τίποτα δεν ξέρεις. Τίποτα. Καλησπέρα σας. Μας αφήνετε λίγο μόνος, παρακαλώ. Κάντε κάτι, γιατρέ. 20 χρόνια προσπαθώ, 20 ολόκληρα χρόνια. Χαλαρός, παιδί. Υπάρχει ελπίδα? Ε, υπάρχει. Πέστε μου. Πέστε μου. Ευγενικέ μου, πού, έλα κοντά μου. Θυμάσαι μια φορά που καθισμένο σε ακροτήρι άκουγα μια γοργόνα να τραγουδά στην πλάτη δελφινιού με τόσο γλυκιά και αρμονική φωνή που η αγριεμένη θάλασσα γαλήνεψε και κάποια αστέρια, λες, τρελάθηκαν, ξέφυγαν από τις τροχιές τους να ακούνε τη φωνή της θαλασσινής νεράιδας. Πού, θυμάμαι, Όμπερον. Είδα λοιπόν εκεί, συναντής δεν το μπορούσες, να πετάει ανάμεσα στη γη και την ψυχρή σελήνη τον έρωτα Πάνοπλο. Πέρα στη δύση είχε δει στο θρόνο της μια όμορφη εστιάδα και έριξε τη σαΐτα του με τόση δύναμη σαν άθελε να τρεπήσει όλου του κόσμου τις καρδιές. Κι όμως ξαστόχησε. Έσβησε η σαΐτα μες στο υγρό φως του φεγγαριού και η περήφανη αίρια έφυγε συντροφιά με την αγνότητά της. Γιατί σταμάτησες? Δεν κουράστηκες? Όχι. Θα ήθελα να μου γράψεις αυτό το βιβλίο σε ένα χαρτί, να το αγοράσω κι εγώ, να το έχω. Δικό σου είναι. Να έχει καθένας το δικό του. Καθένας το δικό του? Όταν γυρίσω σπίτι. Ποιο σπίτι? Θα γυρίσω στην κόρη μου. Είχαμε πει με τον Βαγγέλη πως άμα θα μπορώ να σταθώ στα πόδια μου θα με γυρίσει σπίτι. Μου είχε δώσει αυτή την υπόσχεση. Με ρώτησε λοιπόν σήμερα, θες να σε πάρω, μου είπε. Τι να πω, αφού βλέπει. Αυτό θες? Το σωστό ποιο είναι? Θες να φύγεις? Όπως κρατάει εκείνος το λόγο του, πρέπει να κρατήσω κι εγώ το δικό μου. Όταν λέμε κάτι, το λέμε. Κι εγώ? Εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, Δημοσθένη. Είναι το οικονομικό? Δεν μπορεί ο
καθένας που να αλλάζει γνώμη, έτσι. Είμαστε μια οικογένεια. Η κόρη μου όλη μέρα είναι στο πόδι και δεν είναι πια και κανένα κοριτσάκι. Ένα μαγείρεμα, ένα συγείρημα, γιατί, αφού μπορώ. Και πότε? Σύντομα. Σε ένα δωμάτιο μένουμε 50.000 πάνω, 50 κάτω, δεν κάνει διαφορά. Σαν πως την αντακάλω τόσα λεφτά, ούτε μαζί μου θα τα πάρω, ούτε σκοπεύω να τα κάνω δώρο σε εκείνους που με ξέχασαν. Είδα που έπεσε το βέλος του έρωτα. Εκεί δεν είχες μείνει? Εκεί στη δύση, σε έναν μικρό ανθό που ήταν πριν λευκός γάλα και τώρα κατακόκκινος από την πληγή. Είναι ο ανθός που τα κορίτσια λένε «Μάταιο έρωτα». Βρες το λουλούδι, φέρτο μου. Στο δείξα μια φορά, θυμάσαι? Απ' το χυμό του μια σταλιά αμπέσει στα βλέφαρα που κοιμισμένου, αυτός θα ερωτευθεί τρελά το πρώτο πλάσμα που θα δει σαν θα ξυπνήσει. Πού είσαι? Έτρεχα στα νοσοκομεία. Η Διδή είχε μια ξαφνική αιμορραγή και την πήγαμε στο νοσοκομείο. Το έχασε? Εντάξει, μπορεί και να το γλιτώσει. Αν της περάσει η ιστερία... Μου σκέμα έγινες. Δεν είχες πάρει ομπρέλα? Έτσι όπως έφυγα. Ποιοι παίζουν? Everton, Manchester. Έφαγες ή να ετοιμάσου κάτι? Θα μείνεις εδώ απόψε? Βαγγέλη μου, δεν τον έχω δει από το πρωί που έφυγε. Εκτός αν πω πως... τι ώρα πήγε. Ναι. Σοκράτη, σπίτι είσαι? Πού πήρες? Εγώ... είχαμε περιπέτειες σήμερα. Η Βιβί. Τη φέραμε στο νοσοκομείο με αιμορραγία. Απέβαλε? Δεν ξέρουμε ακόμα. Εκεί είσαι τώρα? Έφυγα για λίγο και θα ξαναπάω. Ίσως μείνω μαζί της το βράδυ. Κατάλαβα. Τι έχεις? Τίποτα δεν έχω εγώ. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και σε κρυφό καμάρι. Τι πράγμα? Τίποτα. Τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Άντε, γεια.
Όχι ρε μαλάκα, όχι. Πάω σπίτι. Κάτι έχει γίνει. Με το Βυζανιάρικο πάλι. Εσύ, θα βγεις. Θα σου τηλεφωνήσω. Οκ. Δεν θα με πάσω στην πόρτα. Θα σε πάω. Η αναισθησία σου δεν έχει όρια. Γιατί, τι θα έπρεπε να κάνω. Τίποτα. Εγώ άλλα είχα στο μυαλό μου για απόψε. Πήγαινε μήπως χάσει κανένα γκολ. Θα βγεις και από πάνω. Δεν προλάβες να έρθεις και φεύγεις. Εγώ θα την πληρώσω και γι' αυτό. Σωστά. Άλλο ένα. Γύρισες. Πώς και έτσι. Έτσι. Ουίσκι. Ωραία. Ως πότε θα με βασανίζεις. Εγώ. Νόμιζα πως είχα απέναντί μου έναν όριμο άντρα 28 χρονών. Νόμιζες. Νόμιζα, Σωκράτη. Τι να κάνουμε. Συναναστρέφεσαι με όριμους άντρες εσύ και εμείς μπροστά τους φαινόμαστε ανώνυμα παιδιά. Για πες τίποτα άλλο γιατί βαριέμαι αυτές τις συζητήσεις. Η γεροντομάνα απέβαλε ή ακόμα. Τι ήθελες να πεις με το κόσμο στο χιτούμπανο. Να πας να τις κρατήσεις το χέρι, πας και το σώσουμε τον μπάσταρδο. Ποιος το έχει τούμπανο. Σου μίλησε κανείς. Φαίνομαι. Ποιος. Σε ρωτάω, με βλέπεις. Σε βλέπω. Αποκλείεται, πώς με βλέπεις. Θα σταματήσεις. Εγώ. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Γιατί θα αλλάξει κάτι. Γιατί πίνεις τόσο πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτό το κολόσπιτο. Ένα ουίσκι και αυτό το αγοράζω εγώ. Κάθε μέρα μαγειρεύω και τα πετάω. Πατέρας ξέρει. Τι. Ξέρει. Πώς ξέρει. Τι το είπα εγώ.
Εσύ? Εγώ, ναι. Εγώ. Θα μου το σφυρίξουν απ' έξω. Και η Όλγα. Και η Όλγα? Εκείνη το κατάλαβα από μόνη της. Εσύ νομίζεις πως οι άνθρωποι τρώνε κουτόχορτο. Αυτό νομίζεις εσύ. Τόσο πολύ με μισείς. Έλα εδώ και στα θέατρα. Εδώ. Χαιρετισμούς. Βαγγέλη. Λοιπόν, 92 47 387. Λείπω. Κοιμάμαι. Ή άσε μήνυμα. Φιλάκια. Γεια σας. Μήπως μπορείτε να μου πείτε σε ποιον ανήκει ο αριθμός 92-47-387. Περιμένετε. Παπαθανασίου Μαρία Ελένη, Φορμίωνος 58, Παγκράτη. Ευχαριστώ πολύ.
τη γλιτώσαμε. Ούτε ο Ρονάλντο δεν κλωτσούσε έτσι την κοιλιά της μάνας του. Αλήθεια. Πιάσαν οι προσευχές σου. Κάναμε βιντεοσκόπηση, Περιχογράφημα το λένε, Σάβα μου. Καλά, ωραία, αυτό που το βλέπεις στην τηλεόραση, το ίδιο δεν είναι? Με βλέπεις σαν πρωταγωνίστρια, γι' αυτό μπερδεύτηκε, Φανούλα. Στα δραματικά πρώτη. Γιατί στην κωμωδία. Τόσο απέχει τώρα απ' τ' άλλο. Είμαι κωμικοτραγική, το είπε. Επιτέλους, η Βιβί που ξέρω. Πότε θα βγεις από εδώ μέσα? Σε 2-3 μέρες. Σάβα, θες να έρθεις σπίτι να φάμε το μεσημέρι? Θα έρθει ο Τάσος να δει το Σοκράτη και... Άντε, πήγαινε. Πήγαινε να αλλάξεις λίγο. Στραβολέμιες όλη νύχτα στην καρέκλα. Ο μισός εδώ και ο υπόλοιπος καθιστός. Άντε, πήγαινε. Εδώ θα μείνω με τη Βιβί μου. Αμάρε, παιδί μου, ξεκόλα λιγάκι από πάνω μου. Στενός κορσές μου έχεις γίνει πια. Α, τώρα έγινα στενός κορσές, Λέει τίποτα το φαγητό? Το φαγητό λέει πολλά. Εσύ δεν λες τίποτα. Γιατί πότε έλεγα για να πω τώρα? Δεν αμφισβητήσαμε την ομορφιά σου. Τα πάντα μου αμφισβητήσατε. Εγώ. Άστο, Τάσο. Ποιο πράγμα να αφήσω? Πατέρα, μην ανοίξεις συζητήσεις. Γιατί να μην ανοίξω? Μόνο οι άλλοι θα κουβεντιάζουν για μας. Οι άλλοι. Ο κόσμος φανεί. Από πότε ενδιαφέρεσαι για τα λόγια του κόσμου? Από τότε που πήσαν στο στόμα του στη γυναίκα μου. Είναι αλήθεια? Σε παρακάλεσα να μην ανοίξεις αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να την ανοίξει. Μπράβο, Φανούλα. Αποκτήσαμε και κότσια. Ναι, αποκτήσαμε. Είμαι ερωτευμένη με έναν άντρα. Νεότερό μου. Πολύ νεότερό μου. Τον αγαπάω. Τον θέλω. Τον ζηλεύω. Είμαι τρελή για αυτόν. Μην το μίσεις, μην το μίσεις! Μην το μίσεις. Το βράδυ προς το δικό της επρωμένο.